σε γρήγορση για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των οδηγιών του ΕΟΔΗ που έχουν δοθεί όλες οι δομές του κέντρου πρόνοιας. Η πρόεδρος Μαρία Τσολάκη, μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ξεκαθάρισε ότι η προστασία των φιλοξενούμενων στις προνοιακές και γενικά στις κλειστές δομές από τη μετάδοση του κορονοϊού είναι από την αρχή της πανδημίας προτεραιότητά τους. Όπως είπε μεταξύ άλλων, στις δομές της πρόνοιας φιλοξενούνται οι πιο ευάλωτοι πολίτες, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες ή χρόνια νοσήματα και επιβαρημένο ιστορικό που τους κατατάσσει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η κυρία Τσολάκη απένει με δημόσια εύσημα για την ευσυνειδησία που δείχνουν οι υπάλληλοι που από μόνοι τους, όπως είπε, λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να θωρακίσουν τις δομές και να μην υπάρξουν κρούσματα. Τα αντανακλαστικά, είπε η κυρία Τσολάκη, είναι αυξημένα, ενώ διενεργούνται συχνά έλεγχοι και υπάρχει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Τα τελευταία γεγονότα καταλαβαίνετε ότι έχουν φέρει και εμάς σε μια ένταση και σε μια αγωνία σχετικά με την πλήρη διασφάλιση των δομών μας. Είναι τρεις οι δομές μας στην Ήπειρο, τις γνωρίζετε. Είναι και οι τρεις γυριατρικό αμαία με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχουν αυτές τις δομές. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πούμε δηλαδή ότι το δημόσιο σε αυτή την συγκυρία απέδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά. Όλες οι δημόσιες δομές έχουν κρατηθεί όρθιες μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι υπάλληλοι έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Όσον αφορά το αμαία Ιωαννίνων, να σας πω μόνο ότι μέσα σε μία με δύο ώρες βρέθηκε δεξαμενή υπαλλήλων πρόθυμων να συνδράμουν εξτρά επιπλέον του ωραρίου τους προκειμένου να στηρίξουν τις δομές, διότι όπως καταλαβαίνετε σε μία περιοχή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα mini lockdown όπως λέμε, οι υπάλληλοι των δομών βρίσκονται μέσα στην κοινότητα και έχουν καθημερινή επαφή με τα παιδιά τους, με τους συγγενείς τους κλπ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ ασφαλείας, ούτως ώστε όσο το δυνατόν λιγότερη να είναι η έκθεση των υπαλλήλων μας στο οποιοδήποτε κρούσμα που πλέον βλέπουμε ότι είναι δυστυχώς αρκετά. Βέβαια δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Σαν κέντρο κοινωνικής πρόνοιας τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Έχουμε άριστη συνεργασία με τα νοσοκομεία μας, που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, κυρία Στάμου, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο το μεγάλο φορτίο αυτή τη στιγμή όντως το έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Χατζικώστα, υπό την έννοια ότι η διενέργεια των τεστ γίνονται στα αντιδραστήρια του Πανεπιστημιακού και η λήψη στο Χατζικώστα, οπότε αντιλαμβάνεστε υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα νοσοκομεία, γιατί δεν ήταν εύκολο να μας αναλάβουν, το αντιλαμβάνεστε. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε πολύ καλή επικοινωνία μαζί τους, διενεργούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, κάνουμε δηλαδή τεστ πολύ συχνά. Έχουμε προμηθευτεί στυλεούς για το λόγο αυτό και γίνεται και από τους γιατρούς του ιδρύματός μας, του κέντρου μας. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα όπως κάθε φορά αναγγέλλονται από την κυβέρνηση αλλά και από την κάθε δομή και τον κάθε φορέα που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του και του φορέα του, και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά.